πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα πιλότος καινοτομικό για όλη την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Δηλαδή, την αξιοποίηση του βίντεο πλέον μέσα στην τάξη, ένα συνδυασμό από βίντεο, αν θέλετε, επαγγελματικά, αλλά και βίντεο σπουδαίου, ότι όλη αυτή η πλατφόρμα θα συμπληρωθεί σταδιακά με τα βίντεο που θα παραχθούν μέσα από τις ομάδες τις δικές σας, με τους μαθητές σας, από εσάς τους ίδιους και θα εμπλουτιστεί το εξωτερικό. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη online υπηρεσία για την παιδαγωγική αξιοποίηση του βίντεο στα σχολεία. Το βασικό εδώ που θέλουμε είναι να μην αξιοποιείται το βίντεο στη σχολική τάξη μόνο ως μέσο μετάδοσης πληροφορίας ή ως ερέθισμα, αλλά να ενταχθεί ως ένα εργαλείο, ως ένα μέσο, το οποίο να προωθήσει τη δημιουργική σκέψη και την κριτική σκέψη των μαθητών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλότερου επίπεδου, όπως σύγκριση, ανάλυση, ερμηνεία, θα να υποστηρίζονται από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, το οποίο να εξηγεί του τι σημαίνει καλό βίντεο για αυτούς τους σκοπούς, για την αξιοποίηση μέσα στην τάξη και μέσα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτό το μέσο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο στο πλαίσιο ενεργητικής μάθησης. Κάνω είσοδο στο περιβάλλον του μαθητή, έχει αυτά τα μίνιμουμ δικαιώματα, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να απλοϊκηθεί στην πλατφόρμα, να ψάξει για σενάρια, να ψάξει για μαθήματα, να ψάξει για βίντεο. Έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το λογαριασμό του, να κάνει κάποιες αλλαγές στο προφίλ του και να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτικό του. Δηλαδή μπορεί ο εκπαιδευτικός να του στείλει κάποια μήνυμα. Στο κεντρικό έχουμε ένα άρθρο καλωσορίσματος, ένα editorial και δεξιά υπάρχει πάντοτε ένα βίντεο πρόταση της ημέρας. Έχουμε τρία φίλτρα, επίπεδο και βαθμίδα εκπαίδευσης, είναι ανοιγμένη αυτή τη στιγμή. Είναι η επιλογή έννοια και όρος, αυτό που λέμε topic, και η επιλογή γλώσσα. Σε ποια γλώσσα θέλετε να κάνετε την αναζήτηση. Πάνω, δεξιά, έχουμε το πεδίο αναζήτησης κειμένου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποιες λέξεις κλειδιά και να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Πάμε τώρα στην ενισχυμένη πλατφόρμα, που είναι το τμήμα με την, του εκπαιδευτικού. My Resources μπορεί να είναι είτε τα βίντεο, είτε τα μαθήματα, είτε τα σενάρια, αυτές οι τρεις σημαντικές ψηφίδες του έργου που λέγαμε, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιείτε συστηματικά και να τα έχετε αποθηκεύσει στο λογαριασμό σας και να τα βρίσκετε πιο γρήγορα, να έχετε πιο γρήγορη πρόσβαση. Μεταφόρτωση βίντεο είναι η δυνατότητα που δίνεται για να δημιουργήσει, όταν έχετε δημιουργήσει κάποιο βίντεο, έχουμε ένα βίντεο που έχετε δημιουργήσει εσείς με τους μαθητές σας, να μπορέσετε να το αναρτήσετε στην πλατφόρμα. Είναι το κομμάτι δηλαδή του User Generated Video. Όπως είπαμε εδώ πέρα, είναι η αναζήτηση με χρήση φίλτρων. Βλέπετε, επιλέγουμε πρώτα επίπεδο, βαθμίδα εκπαίδευσης ή έννοια όρο και γλώσσα. Είναι τρεις καρτέλες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από όλα αυτά. Ο επόμενος τρόπος αναζήτησης είναι αναζήτηση βασισμένη σε ελεύθερο κείμενο με κάποιες λέξεις κλειδιά. Επίσης, υπάρχει φιλμογραφία και επίσης υπάρχει και δικτυογραφία, δηλαδή κάποιες πηγές στο διαδίκτυο, οι οποίες στηρίζουν αυτή την ταινία. Η φιλοσοφία του έργου είναι βίντεο κλιπ για να μπορέσει να αξιοποιηθεί μέσα στη σχολική τάξη, δηλαδή να έχει στο λιγότερο χρόνο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση μέσα στην τάξη. Και σταδιακά να προχωρήσουμε προς την αναλυτική μάθηση, φτάνοντας στα επίπεδα ανάλυσης και σύνθεσης και στην παραγωγική μάθηση το κυριότερο, όπου ζητούμε από τον μαθητή, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού βέβαια, να δημιουργήσει κάτι. Είτε είναι μια άσκηση, είτε είναι η επίλυση ενός προβλήματος, είτε είναι αυτό που λέμε user generated video, που θέλουμε εδώ πέρα να ενισχυθεί. Επιλέγω βαθμίδα εκπαίδευσης γυμνάσιο. Έτσι. Επιλέγω έννοια όρο, αυτό που λέγαμε πριν, μπαίνω επιστήμες, μπαίνω αστρονομία, βλέπετε έχω φτάσει επιστήμες αστρονομία, επιλογή έννοια όρου και ας βάλουμε και γλώσσα ελληνικά. Βλέπετε κάτω εδώ μου εμφανίζει τι έχω επιλέξει. Έχω γυμνάσιο, επιστήμες αστρονομία, ελληνικά. Έχουμε 15 αποτελέσματα. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο τώρα με αξιοποίηση βίντεο, το video-based εκπαιδευτικό σενάριο, είναι στην ουσία ένα σενάριο όπου το βίντεο αποτελεί το κύριο εκπαιδευτικό μέσο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Έχουμε την ταυτότητα του σενάριου, του συγγραφείς, περιγραφή, τη χώρα, ανάλογα με την γλώσσα προήγησης στο σύστημα,
γεωντολογία βγαίνει στην αντίστοιχη γλώσσα. Που βλέπω τα σενάρια μου, τα εκπαιδευτικά μου σενάρια εδώ, αν θα το δείξω, φαίνονται τα δικά μου σενάρια. ETP Test Training 1. Εδώ στο δικό μας σενάριο έχουμε τη δυνατότητα προφανώς να το δούμε, να το επεξεργαστούμε, να το δημοσιεύσουμε και να το διαγράψουμε. Και γίνεται αυτόματα σενάριο published, οπότε πηγαίνω στη συνεισφορά μου στο σύστημα και τώρα εδώ μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Εδώ λοιπόν τώρα έχω ένα σημαντικό πραγματάκι. Αυτές είναι οι οδηγίες για γενικού τύπου σενάριο. Μέσα στο σύστημα υπάρχουν οδηγίες για εξειδικευμένους τύπους σενάριων. Μέσα στο υλικό μου μπορείτε και να οργανώσετε το υλικό σας. Δηλαδή μπορείτε να φτιάξετε φόλτες, φακέλους και να βάλετε το υλικό σας ανάλογα με το σενάριο που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Οπότε τα δικά μας βίντεο, αυτά που φορτώνουμε εμείς, αυτόματα μπαίνουν στο υλικό μου για να τα έχετε στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επίσης, εδώ στο υλικό μου μπορείτε να βάλετε και άλλα έγγραφα. Το υλικό, είτε είναι βίντεο είτε είναι εικόνες, στην πραγματικότητα το συνδέεται μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πώς προσθέτουμε μία δραστηριότητα καινούργια δικιά μας, αν δεν έρθει η καθήλυγη. Και έχουμε τον έρθρο που μπορούμε εδώ σιγά σιγά να αρχίσουμε να δίνουμε τον τίτλο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η δική μου δραστηριότητα, και στην πραγματικότητα μου δείχνει το χώρο μου στο υλικό μου. Στην πραγματικότητα λοιπόν το σενάριο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εσείς δουλέψατε. Δεν είναι το φύλλο εργασίας που θα δώσετε στους μαθητές, είναι η ιδέα σας ότι πάτε να κάνετε. Για την οποία γιατί να το περάσετε στο σύστημα, θα μου πείτε. Πρώτον, αν θέλετε να το δούμε κι άλλοι, να πάρουν ιδέες και να δείτε ότι αυτό είναι το δικό μου σενάριο, δεν είναι όλη η εκπαιδευτική συγγραφή σενάριων. Ελάχιστοι γράφουν, είναι σαν να λέμε συγγραφή βιβλίων. Κάποιοι παίρνουν το δικό σας σενάριο ή το σενάριο του συστήματος και το χρησιμοποιούν όπως είναι στην τάξη. Μετά τις παραλλαγές. Μπορεί να κάνουν τις παραλλαγές και να μην τις περάσουν καν στο σύστημα. Στην πραγματικότητα, μέσα από αυτό το εργαλείο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα εκπαιδευτικών που θα ανταλλάσσουν ιδέες ότι εγώ το έκανα έτσι. Σκέφτηκα αυτό το σενάριο. Χρησιμοποίησα το βίντεο με αυτόν τον τρόπο και έφτιαξα αυτό. Εάν το μοιραστείτε με κάποιους που μπορείτε να πάρετε σχόλια, εκεί μπορεί να δημιουργηθεί η μάλιστα ωραία. Είναι το δικό μου σενάριο. Αυτή είναι η λογική. Είναι διδακτική πρόταση. Είναι μια διδακτική πρόταση. Μέχρι τώρα είδαμε πώς δημιουργούμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο πατώντας πάνω σε κάποιο σενάριο άλλο. Πώς δημιουργούμε από την αρχή ένα εκπαιδευτικό σενάριο, επιλέγουμε το δημιουργία εκπαιδευτικών σενάριων. Εδώ μας δίνονται δύο επιλογές. Η μία είναι να ξεκινήσουμε από ένα learning σενάριο και η δεύτερη κατηγορία είναι το να ξεκινήσω από ένα learning σενάριο template. Το συγκεκριμένο template, αν το χρησιμοποιήσετε, θα ξεκινήσετε δηλαδή ένα σενάριο του template, οι οδηγίες που θα έχετε δίπλα θα εστιάζουν πάνω στη μέθοδο project και θα σας δίνουν κατευθύνσεις πώς θα φτιάξετε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα βασισμένη σε αυτή τη μέθοδο. Η πλατφόρμα EduQ Plus συνδέεται με την ΑΕΠ πλατφόρμα που είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Και ως τέτοια διαθέτει εργαλεία ανάπτυξης μαθημάτων και έχει και εργαλεία επικοινωνίας των εκπαιδευόμενων. Ένα μάθημα είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που όμως πρέπει να βγουν σε μια σειρά. Τη σειρά που υποδεικνύει το εκπαιδευτικό σενάριο που ακολουθούμε. Και δραστηριότητα είναι ένα οποιοδήποτε είδος αρχείο. Μπορεί να είναι έτσι μια σελίδα, μπορεί να είναι ένα flash animation, μια εικόνα, ένα Java app, ένα PDF, οτιδήποτε μπορεί να δείξει ένας browser. Όλα αυτά, όλες αυτές οι δραστηριότητες γίνονται ένα πακέτο. Και αυτό το πακέτο είναι το μάθημα. Αλλά ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένα μάθημα αλληλατοχημία και τις μεθόδους ανάπτυξης και διαχωρισμού των σωμάτων. Η πρώτη δραστηριότητα μπορεί να είναι ένα flash animation διαδραστικό που ο μαθητής θα πρέπει να δραστηριώσει τις έννοιες ανάλογα με αυτό που έχει προηγηθεί την επίκληση. Πάμε στην επόμενη δραστηριότητα. Ένα βίντεο. Πάλι εδώ μια διαδραστική προσωμείωση. Για να καταλάβουν οι μαθητές το φαινόμενο της διάθεσης των αερίων. Ο μαθητής ανά πάσα στιγμή συμμετέχει, κάτι πρέπει να συμπληρώσει για να συνεχίσει. Είναι μια διαδραστική εφαρμογή. Μάθημα όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλα αυτά τα αρχεία, δένονται μαζί σαν ένα πακέτο. Αυτό είναι το περιβάλλον εργασίας του ΑΕΛ, που πάμε χώροι εργασίας, στον προσωπικό χώρο εργασίας, θα δούμε τους 5 φακέλους. Που ξεδεύουν την ανάπτυξη των μαθημάτων. Ο προσωπικός φάκελος περιέχει αρχεία του φακέλου. Ο προσωπικός φάκελος RLO
περιέχει τα μαθήματα και τα τεστ. Ο δημόσιος φάκελος, ο public forum, είναι ό,τι και ο personal, έχει αρχαία και φακιά ζωή, και φορά ότι φαίνεται από όλους, και ο public area εδώ έχει μαθήματα και τεστ που φαίνονται από όλους, όπως αυτό που είδαμε πριν, με τους κοινία στο μάθημα. Και άλλος ένας φάκελος που έχει σελιδιοδείκτες εκοιμόπους του φακέλου. Η ιδιαιτερότητα με αυτό το βίντεο είναι ότι το έχει φτιάξει κάποιος Αθηναίος, ο οποίος οι φωτογραφίες που χρησιμοποιεί στο βίντεο τις έχει τραβήξει με το iPhone του. Το βίντεο το έχει δημιουργήσει με το iPhone του. Και την επεξεργασία του βίντεο, το μοντάζ, τη μουσική, όλη την επεξεργασία την έχει κάνει με το iPhone, μια εφαρμογή μέσα από το iPhone. Τους τίτλους που υπάρχουν στην αρχή και στο τέλος του βίντεο, που είναι κάπως γραμμένοι σαν με το χέρι, τους έχει κάνει μια άλλη εφαρμογή πάλι μέσα από το iPhone. Έχει γράψει τους τίτλους γράφοντας πάνω στην οθόνη και τους έχει περάσει μετά στο βίντεο. Και τέλος αυτό το ολοκλήρωσε το βίντεο, το ανέβασε στο YouTube μέσα πάλι από το iPhone. Το γεγονός ότι όλοι οι πολίτες, όλος ο κόσμος έχει το μέσο, αν θέλει να εκφραστεί και να επικοινωνήσει με ανθρώπους, να το κάνει χωρίς να ρωτήσει κανέναν και χωρίς να πληρώσει κανέναν κόσμος και χωρίς να έχει τεχνικές γνώσεις και οτιδήποτε άλλο, θα το κάνει. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ, όπου θα είναι το φόρουμ συζήτησης με τους όλους τους Ευρωπαίους καθηγητές που παίρνουν μέρος και δάσκαλους, τα εθνικά φόρουμ, τις συχνά ερωτώμενες, τις συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις και πάμε εδώ σε αυτό που σας έλεγα τώρα, το Virtual Video Workshop. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ένα εικονικό εργαστήριο για βίντεο, όπου βλέπετε έχει σε διάφορα επίπεδα μια εισαγωγή, τι χρειαζόμαστε για να δημιουργούμε βίντεο. Άλλη επιλογή εδώ πέρα, στο Resources Database, έχουμε μια βάση δεδομένων με ό,τι πηγές μπορούν να σας χρειαστούν σχετικές. Είναι αρκετά μεγάλη αυτή η βάση δεδομένων. Μπορείτε να δείτε, έχει κάποιες επεξηγήσεις αρχικά, να δείτε τι σας ενδιαφέρει και να προχωρήσετε. Υπάρχει ένα template για να δημιουργήσουμε μαθητικά βίντεο και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο σενάριο που είναι πάνω σε αυτό το template. Αφού έχετε δημιουργήσει κάποιο βίντεο, χρειάζονται 4 βήματα για να κάνετε τη μεταφόρτωση του βίντεο. Λοιπόν, έχουμε την επιλογή μεταφόρτωση βίντεο στα ελληνικά, upload videos εδώ πέρα. Είναι 4 βήματα. Πρώτα θα δώσετε γενική πληροφορία για το βίντεο, θα δώσετε έναν τίτλο, θα δώσετε τις θεματικές περιοχές που σχετίζονται με το βίντεο, θα κάνετε upload το βίντεο και ό,τι συμπληρωματική πληροφορία μου ζητηθεί. Η αξιολόγηση. Αξιολόγηση λοιπόν θα έχουμε. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε πληροφόρηση για την υπηρεσία και αυτό ουσιαστικά ζητάμε από εσάς, να δούμε τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας του EduTube Plus. Οι γενικοί στόχοι είναι οι καλύτερες συνθήκες, εύπεστες λύσεις για την αύξηση χρήσης, επαναξιοποίησης και ενσωμάτωσης της παιδαγωγικής διάστασης ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών βίντεο στην Ευρώπη. Οι ειδικοί στόχοι είναι η ποιότητα και οι ειδικοί στόχοι, αυτό που θέλουμε δηλαδή να κατοικούμε στο EduTube Plus. Ποιότητα και ποσότητα των εκπαιδευτικών βίντεο σε αυτή την υβριδική υπηρεσία. Χρήση και ευχρηστία του περιβάλλοντος της πλατφόρμας. Η συχνότητα, ουσιαστικά ό,τι είπαμε μέσα στην ημέρα, η συχνότητα και η πολυπλοκότητα της χρήσης των υβριδικών παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνύπαρξη των professionally produced videos, έτσι, και των UGVs, μαζί με τα εκπαιδευτικά σενάρια. Θα έχουμε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των υπηρεσιών που έχουμε.